θα φάει τα μούτρα του ο Δημοκρατικός Συναγερμός στη Λεμεσό στις επόμενες δημοτικές. Συμφωνείτε εσείς? Εγώ δεν ξέρω αν θα φάει τα μούτρα του. Εκείνο που ξέρω είναι ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία αχρίαστη. Μας ζήτησαν να υποβάλουμε αίτηση ενδιαφέροντος, ενώ φαίνεται ξεκάθαρα από όλα τη διασιά σου που γράφοντο και λέγονταν ότι υπήρχε μια προσυνεννόηση με τον Νίκο Νικολαίδη και δεν είναι προσωπικό το θέμα σε καμιά περίπτωση. Εσείς, ο κ. Μιστοκλέος είναι πολύ έντονος αρνητικά. Είναι προσωπικός μου φίλος, ναι, και τον γνωρίζω από τα παλιά. Το θέμα είναι πολιτικό. Εμείς ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του κόμματος, δείξαμε ενδιαφέρον μέχρι τέλους. Κανείς δεν μας προσέγγισε. Υπήρξε συντονιστής για την επαρχία Λεμεσού. Έκανε συναντήσεις με την Επαρχιακή Επιτροπή, αυτό το επιβεβαιώνω, αλλά τι πιο φυσιολογικό, λέω, θα ήταν να καλέσει και τους ενδιαφερομένους, πέντε ήμασταν, να του εκφράσουμε τις απόψεις μας, να του αναλύσουμε το όραμά μας για την πόλη στην ηγεσία. Εσάς, αν θέλετε, σας εξέπληξε αυτή η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου χθες? Όχι, την ανέμενα, για να είμαι εντελώς ειλικρινής. Ήταν κάτι που φαινόταν. Όμως χθες υπήρξε μια εξέλιξη που μας είχε ευχαριστήσει μετά την συζήτηση με την ηγεσία και τον πρόεδρο. Όντως ο πρόεδρος έδειχνε προβληματισμένος, οφείλω να ομολογήσω. Και σε κάποιο στάδιο μας είπε, καθίστε να περιμένουμε όση ώρα χρειάζεται στο Πολιτικό Γραφείο και πέστε μας τον ένα από σας. Εμείς προφανώς θεωρήσαμε ότι ο ένας θα ήταν και ο υποψήφιος της παράταξης. Μάλιστα. Καθίσαμε και παρόλες τις αντίθετες απόψεις ότι πιθανότατα να μην, είπε και ο φίλος πρόδρομος Προδρόμου πριν από λίγο, αν επιλεγόταν ο ένας, ίσως οι άλλοι τέσσερα, ναι, μα αφού αποφασίσαμε. Ποιον θα προωθούσατε, δεν θέλετε να το πείτε? Είπαμε μετά, αφού είναι άνευ ουσίας, πήγε εκεί ο Τόνης Αντωνίου εκ μέρους όλων, είπε ότι έχουμε καταλήξει και θα ανέφερνα για το όνομά του. Λοιπόν, κύριε Μιχαλίδη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να μου απαντήσετε για το κατά πόσον θα επιμείνετε και θα κατεβείτε στο Δήμο Λεμεσού απέναντι και στον φίλο σας τον κύριο Νίκο Νικολαίδη και σε όλους όποιον άλλον αποφασίσει να διεκδικήσει. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Πάρα πολύ συγχρονικό.